στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλημερίσουμε το μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της ΟΕΝΓΕ, τον κύριο Γαλανόπουλο. Τι κάνετε, καλημέρα από τη Λάρισα. Να είστε καλά, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, τι κάνετε τώρα εσείς, βγαίνετε εσείς στα μπαλκόνια και χειροκροτάτε ή όχι? Κοιτάξτε, εμείς εδώ στην Αττική, όπως και σχεδόν και σε όλη τη χώρα, δηλαδή απλά τώρα είναι ιδιαίτερα μεγάλη η ανάγκη στην Αττική, βρισκόμαστε στο κόκκινο. Πιο κόκκινο δεν γίνεται. Δηλαδή εδώ και 10 μέρες έχουμε, τι να σας πω, το ακραίο φαινόμενο να έχουμε εκατοντάδες, φτάσαμε 125 διασωληνωμένους εκτός μέθη να περιμένουν κρεβάτι από κορονοϊό. Αφήστε δε που έχουμε μετατρέψει σχεδόν αποκλειστικά τα νοσοκομεία μας γύρω στο νοσοκομείο κορονοϊού. Δηλαδή η ηλική δραστηριότητα είναι σχεδόν μηδενική, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα περιστατικά. Και πάλι δεν σκάνει όλη αυτή η διαδικασία που έχει γίνει. Γι' αυτό το λόγο, και θα φτάσω και στο ζήτημα της επίταξης, εμείς το ζητούσαμε εδώ και ένα χρόνο, έτσι, από την έναρξη της πανδημίας. Ναι, βέβαια. Ζητούσαμε επίταξη των δομών, των υποδομών που έχει ο ιδιωτικός τομέας σε απλές κλίνες, κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας και σε ειδικευμένο προσωπικό. Προσέξτε τώρα, αυτό που ζητάμε εμείς όμως έχει τεράστια απόσταση από αυτό που έκανε σήμερα το Υπουργείο. Δηλαδή, πρώτον, διότι μας θεωρεί, ας πούμε, Ινδιάνους και μας δείχνει τα καθρεφτάκια, διότι 200 γιατροί είναι το πρόβλημα που έχουν τα νοσοκομεία του Λεγανοπεδίου. Αυτές ήταν όλες οι ελλείψεις, αν είναι δυνατόν, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, εμείς κυρίως ζητάμε υποδομές, ζητάμε κρεβάτια, ζητάμε εξοπλισμούς, αναπνευστήρες, κλίνες και δευτερευόντως προσωπικό. Και προσέξτε, υπάρχει προσωπικό που δουλεύει στα ιδιωτικά νοσοκομεία, με έμειστη σχέση, συνάδελφοί μας γιατροί δηλαδή και νοσηλευτές, και λέμε αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι να διατεθούν στην υπηρεσία του κράτους. Δεν ζητάμε ο γιατρός της γειτονιάς, ο παθολόγος και ο πνευμονολόγος να κλείσει το ιατρείο του και να έρθει στο νοσοκομείο. Πρώτον, γιατί έχει κάποια απόσταση από την νοσοκομιακή ιατρική, και δεύτερον και σημαντικότερον, γιατί όλο αυτόν τον καιρό είναι ανάχωμα αυτοί οι γιατροί της γειτονιάς. Εξετάζουν αρρώστους, τους οποίους ο ΕΟΔΗ λέει πάρτε το γιατρό σας ή αυτοπαρακολουθηθείτε. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εκεί η λύση. Για άλλη μια φορά το Υπουργείο κάνει πως δεν βλέπει, και εδώ και τώρα ούτε την ίστα τη στιγμή δεν θέλει να ενοχλήσει και να θίξει τα συμφέροντα των μεγάλων ιδιωτικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας. Εσείς λοιπόν, κύριε Γαλανόπουλε, ζητούσατε επίταξη του ιδιωτικού τομέα, των δομών, των ιδιωτικών. Διότι αυτοί οι 206 γιατροί πού θα πάνε και τι θα κάνουν αν δεν έχετε εσείς χώρο? Πρώτον είναι αυτό. Όχι ότι δεν χρειαζόμαστε γιατρούς. Εννοείται ότι χρειάζεστε, προφανώς. Και οι υπάρχοντες και οι υπάρχουσες υποδομές του δημοσίου δουλεύουν με ελάχιστο προσωπικό. Καλοδεχούμενο το προσωπικό. Αλλά αν πραγματικά έκρινε το Υπουργείο ότι χρειάζονται 200 γιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί δεν έκανε προσλήψεις εδώ και ένα χρόνο και περιμένει τώρα στο και 5, ενώ ξέρει πολύ καλά ότι όσους γιατρούς και να βάλει, είπαμε και πάλι καλοδεχούμενοι, αλλά χρειαζόμαστε και υποδομές. Και αυτό είναι το κρίσιμο. Δηλαδή πρέπει να ανοίξουν τώρα οι μεγάλοι όμιλοι που έχουν μες, σύγχρονες, εξοπλισμένες και κλίνες. Είναι μεγάλα νοσοκομεία στην Αττική που είναι, τι να αποτρέψει να μπει μέσα, να το πω έτσι, πολυτελή και καλοφτιαγμένα νοσοκομεία από πλευράς υποδομής που έχουν έμπειρο προσωπικό, και πρέπει αυτά να διατεθούν όπως είναι ολόκληρα για περιστατικά και κορονοϊού και μη κορονοϊού. Όχι τώρα να μας αφήσουμε 200 ανθρώπους να κλείσουν τα ιατρεία τους και να τους φέρουμε στα νοσοκομεία. Δεν λύνει το πρόβλημα αυτό. Είναι, νομίζω ότι εθελοτυφλή τώρα σε αυτή τη φάση του Υπουργείου. Και τι κατάφερε τώρα με αυτό η κυβέρνηση, κυρία Γαλανόπουλε? Γιατί λίγο πριν στην προηγούμενη εκπομπή ο συνάδελφος φιλοξένησε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Λάρισσας. Στα κάγκελα είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός και ο τοπικός βεβαίως ιατρικός. Η ΟΕΝΓΕ δεν συμφωνεί με αυτό. Τελικά τι γίνεται? Θα σας πω τι γίνεται. Η ΟΕΝΓΕ δεν συμφωνεί με αυτή την επίταξη έτσι όπως έγινε, αλλά δεν συμφωνεί ούτε με την άποψη που έχει η πλειοψηφία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, διότι εν πολλοίς είναι άποψη συντεχνιακή. Δηλαδή πριν από 2-3 μήνες ζητάγανε να δουλεύουν στο ΕΣΥ με 2.000-2.500, με άλλα τόσα εφημερίες, με αφορολόγητα, με αστική ευθύνη. Εντάξει. Επίταξη σημαίνει ότι την ώρα που καίγεται ο κόσμος, που έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλες ανάγκες γιατί πεθαίνει ο κόσμος, έρχεσαι και δουλεύει στο δημόσιο σύστημα με το σκεπτικό που σας ανέλησα προηγουμένως και αμείβεσαι όπως αμείβονται και οι γιατροί του δημοσίου συστήματος υγείας. Βεβαίως πρέπει να συνυπολογίσει κανείς ότι αν θα πάρεις έναν άνθρωπο από το ιατρείο του και θα του πεις μετά από 2 μήνες ξαναγύρνα, πρέπει με κάποιο τρόπο κι αυτός να έχει εξασφαλίσει ότι θα έχει συνέχεια η δουλειά που είχε ως ελεύθερος επαγγελματίας πίσω. Αν αποκοπεί και ο γιατρός από 2 μήνες, ξέρω εγώ, ή οποιοδήποτε διάστημα, και από τους ασθενείς που έχει μια σταθερή σχέση, ενδεχομένως να έχει μια δυσκολία να επανέλθει. Και σας λέω και πάλι, το πρόβλημα δεν είναι Η μεγάλη ανάγκη δεν είναι στον οικογενειακό γιατρό, στον παθολόγο και τον πνευμονολόγο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που έχει ιατρείο στη γειτονιά και βλέπει αρρώστους, γιατί και αυτός εκτελεί πολύτιμο έργο και μέσα στην πανδημία. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους, εντατικολόγους, παθολόγους, πνευμονολόγους, λοιμοξιολόγους. Σας λέω, από κορύφωμα, η μισή επιτροπή λοιμοξιολόγων επιδημιολόγων του κράτους που δίνει συμβουλές στο Υπουργείο είναι στελέχη, επιστημονικά στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Ας πούμε, ο κύριος Γόγος, που μου έρχεται τυχαία το όνομά του στο μυαλό, είναι λοιμοξιολόγος, επιστημονικός υπεύθυνος στον όμιλο Metropolitan General και πάει λέγοντα. Ναι, ο κύριος Λαζανάς στο ΙΑΣΟ, ας πούμε, ναι, είναι γνωστά, είναι γνωστά, κύριε Γαλανόπουλε. Δεν γνωστά. Οι επιστήμονες που είναι γνωσμένης αξίας να προσφέρουν υπηρεσίες για κορονοϊό, έστω και τούτη την ίσα τη στιγμή, μα οι άνθρωποι βγάζουν κατευθυντήριες οδηγίες. Γιατί να μην έχει μια κλινική, ας πούμε, και ο χι γιατρός που είναι έμπειρος για να μπορέσει να προσφέρει την κλινική που ήδη εργάζεται και με το μισθό που ήδη παίρνει, να το πω και έτσι. Αν, ας πούμε, αυτό είναι το πρόβλημα. Εμείς, όταν λέμε επίταξη, λέμε ότι δεν πρέπει να πάρουν αποζημίωση οι κλινικάρχες. Εντάξει, θα χάσουν κάποια χρήματα μέσα στην πανδημία, αλλά εδώ πεθαίνει κόσμος και είμαστε εκτακτή ανάγκη. Και άρα πρέπει να βάλουν πλάτη κι αυτοί. Είναι απλό, νομίζω. Λοιπόν, κατανοητό, κύριε Γαλανόπουλε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε ευνηδιαστικά να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Την καλημέρα μας από τη Λάρισα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.